οι πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στην Ιδωμένη ξεπερνούν πλέον κατά πολύ τον αριθμό των 7.000. Αγγίζουν τουλάχιστον τις 9.000. Βλέπετε και εσείς αυτήν την ατελείωτη ουρά. Από τις 8 η ώρα το πρωί υπομονετικά περιμένουν να πάρουν το πρωινό τους. Οι σκηνές πληθαίνουν μέσα στα χωράφια. Έρχονται και άλλοι πρόσφυγες, συνεχίζονται οι προσφυγικές ροές από οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη, φεύγουν από τα κέντρα φιλοξενίας εδώ που είναι στο Κιλκίς, στη Νέα Καβάλα και στο Χέρσο. Βέβαια και αυτούς τους ανθρώπους, όπως βλέπω και εγώ τώρα εδώ πέρα μπροστά μου, η ζωή συνεχίζεται φυσιολογικά. Κάνουν διάφορα πράγματα της καθημερινότητας. Μάλιστα έχουμε εδώ πέρα και τον κουρέα μας για να βγαίνει και το μεροκάματο. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, η Δομένη βουλιάζει. Περισσότεροι από 9.000. Παύλο, έρχονται αρκετοί οι οποίοι πλέον πέρασαν, δεν έχουν τα απαραίτητα, δεν έχουν ούτε σκηνές, δεν έχουν ούτε χρήματα, ούτε φαγητό. Πέρασαν κάποια τα σύνορα είναι κλειστά. Όταν λέμε για τα σύνορα είναι κλειστά. Σφραγισμένα. Χθες ήταν να περάσουν 50 άτομα. Την ώρα όμως που ξεκίνησαν τα επεισόδια είχαν προλάβει να περάσουν 30. Έκτοτε έχουν κλείσει τα σύνορα ερμητικά. Δεν έχει περάσει κανένας και δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα υπάρξει απόφαση εντός της ημέρας για να ανοίξουν τα σύνορα και να περάσει κόσμος και ποιος θα είναι κιόλας ο αριθμός των ανθρώπων που θα περάσουν. Μέχρι στιγμής πάντως είναι ερμητικά κλειστά. Και η σιδηροδρομική γραμμή είναι κλειστή. Δεν εκτελούνται από εχθές τα δρομολόγια των εμπορικών άμαξοστοιχειών από και προς την Ελλάδα. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή ο κόσμος ο οποίος έρχεται εδώ δεν απλώνεται πλέον μόνο στα χωράφια, αλλά κάθεται και πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να στείλουν και σκηνές. Δεν αποκλείεται να δούμε σκηνές του καλοκαιριού, αλλά και των περασμένων μηνών, του Νοεμβρίου, ναι, όπου για 21 μέρες είχε νεκρώσει το σιδηροδρομικό δίκτυο. Εν τω μεταξύ, αυτή την ώρα βλέπετε κι εσείς στις εικόνες μας, με την βοήθεια, ναι, του εικονολήπτη μας, του Απόστολου του Τσινάρη, ξεκινάει πάλι η καθιερωμένη διαμαρτυρία. Μία μικρή ομάδα προσφύγων κινείται, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, προς τη σιδηροδρομική γραμμή για να πάει να κάνει τη διαμαρτυρία, την κατάληψη της σιδηροδρομικής γραμμής. Ας ελπίσουμε το ότι θα μείνουμε μόνο στη διαμαρτυρία και δεν θα ανάψει πάλι το φυτίλι για να δούμε τα ίδια γεγονότα που είδαμε και χθες. Γιατί όλα ξεκίνησαν από μία πληροφορία που διέρευσαν οι ίδιοι. Όσο έβλεπαν ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει στην διαμαρτυρία την οποία πραγματοποιούν, τους έριξαν το καρότο και τους είπαν: ανοίγουν τα σύνορα για όλους και, ναι, περνάμε ελεύθερα. Έτσι άρχισαν όλοι να τρέχουν μέσα στα χωράφια και να μαζεύουν τα πράγματά τους και τις σκηνές τους και τους ακολούθησαν επάνω στη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι τα σύνορα με τα Σκόπια, εκεί που είναι το σημείο διέλευσης, και είδαμε όσα διαδραματίστηκαν εχθές.